Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου. Επιτάπητος στέθηκαν τα πεπραγμένα των προηγούμενων μηνών, όπως η μείωση των τιμών των φαρμάκων, η επιτάχυση των προσλήψεων, η οργανωτική αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ, η δυναμική αντιμετώπιση της γρίπης, το επικείμενο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη, η επιτυχημένη εφαρμογή της νέας αντικαπνιστικής νομοθεσίας και η χορήγηση των νοσοκομιακών ογκολογικών φαρμάκων υψηλού κόστους των ασφαλισμένων, απευθείας στις ιδιωτικές κλινικές. Εξετάστηκαν επίσης οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως οι παρεμβάσεις αναβάθμισης στα νοσοκομεία, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, ο εξυγχρονισμός της οργάνωσης του ΕΣΥ με πιλωτική εφαρμογή συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα και η αναμόρφωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας. Συζητήθηκαν ακόμα οι στόχοι του Υπουργείου για τη φαρμακευτική πολιτική, όπως η μείωση του clawback και του rebate, αλλά και η αναδιάρθρωση και η στελέχωση των ΜΕΘ και των ΤΕΠ των νοσοκομείων. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντζαμάνης, καθώς επίσης και πλήθος άλλων κυβερνητικών παραγόντων. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά σε ένα χώρο ο οποίος διακρίνεται για παθογένειες και τις λειτουργίες δεκαετιών, που δοκιμάστηκε έντονα στα χρόνια της κρίσης και που στάθηκε όρθιος σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυταπάρνησης και του επαγγελματισμού των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μας στόχους να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες μια λειτουργική δημόσια υγεία. Νομοσχέδιο μας για την δημόσια υγεία, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές δράσεις για το πώς μπορούμε να προάγουμε συνολικά την υγεία του πληθυσμού στη χώρα μας, έτσι ώστε ολοένα και λιγότεροι πολίτες να χρειάζεται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες υγείας, είτε αυτές είναι πρωτοβάθμιες, είτε αυτές είναι δευτεροβάθμιες. Οπότε και πάλι.